Τώρα σε ένα άλλο θέμα, λίγο πιο καθημερινό. Είναι πολλοί οι καταναλωτές που πλήρωσαν το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά όχι και το χαράτσι της ΔΕΗ. Πώς κατέβαλαν το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που κατανάλωσαν τα νοικοκυριά τους, αφαιρώντας το ειδικό τέλος. Όχι πηγαίνοντας σε κάποιο γκισέ της ΔΕΗ, αλλά πληρώνοντας μέσω ATM τραπεζών. Τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνας στην Αλεξανδρούπολη χθες βρήκαν αυτόν τον τρόπο αντίδρασης στο αμφιλεγόμενο χαράτσι, καλώντας τους πολίτες να πράξουν το ίδιο ακριβώς. Βγήκαν στους δρόμους, φώναξαν, αντέδρασαν, είπαν όχι δεν πληρώνω, αλλά δεν έχω να πληρώσω. Απέκλεισαν τα γραφεία της ΔΕΗ, ενημέρωσαν τους πολίτες να πράξουν το ίδιο και πλέον πέρασαν στο επόμενο στάδιο. Τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνας στην Αλεξανδρούπολη δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια σε ό,τι έχει να κάνει με το ειδικό τέλος ακινήτων που συμπεριέλαβε στα τιμολόγια της ΔΕΗ η κυβέρνηση. Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και αποφάσισαν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα που κατανάλωσαν, αλλά όχι και το λεγόμενο χαράτσι. Στα γκισέ της ΔΕΗ δεν μπορούσαν να το πράξουν και έτσι πήγαν στα ATM των τραπεζών και έκαναν την κατάθεση πληρώνοντας το ποσό εκτός από το χαράτσι. Με τις αποδείξεις στα χέρια πήγαν στο υποκατάστημα της ΔΕΗ καλώντας και τους υπόλοιπους πολίτες να πράξουν το ίδιο. Χθες, για παράδειγμα, μαζεύοντας έναν σημαντικό αριθμό αποδείξεων που έχουν πληρώσει στην τράπεζα μέσω του ATM το λογαριασμό της ΔΕΗ, την ΕΡΤ και τα δημοτικά τέλη, αφαιρώντας το χαράτσι, πήγαμε χθες με παράσταση διαμαρτυρίας πάλι στη ΔΕΗ, καταθέσαμε μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις ότι εμείς έχουμε καταθέσει αυτά τα λεφτά στην τράπεζα και δεν έχουμε καταθέσει μόνο το χαράτσι. Λοιπόν, τα καταθέσαμε αυτά στη ΔΕΗ και βεβαίως αυτή η δραστηριότητά μας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί με ενημέρωση του κόσμου, αλλά προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε και τον ίδιο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, έκκληση προς όλους απευθύνουν τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Αλεξανδρούπολης, ώστε να συσταθούν ομάδες περιφρούρησης σε κάθε γειτονιά, οι οποίες και δεν θα επιτρέψουν να γίνει διακοπή στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος σε κανένα νοικοκυριό. Αυτή η επιτροπή που θα στείνεται σε κάθε γειτονιά θα έχει και το ρόλο, αυτό που λέμε, να μην επιτρέψουν να διακοπεί κανένα ρεύμα σε κανένα σπίτι, σε καμιά λαϊκή οικογένεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση του κόσμου είχε δώσει μια παράταση. Από την άλλη μεριά οι εργολάβοι πανελλαδικά έχουν πάρει μια καλή απόφαση η οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα προχωρήσουμε στη διακοπή ρεύματος. Εμείς όμως θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, θα πρέπει να οργανώσουμε έτσι την κατάσταση κάθε γειτονιά, ώστε όταν θα πάει η ΔΕΗ ή οι εργολάβοι να κόψουν σε κάποιο σπίτι το ρεύμα, να βρεθούμε όλοι μαζί να μην επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.